Ψάρι στο τραπέζι απαιτεί η ημέρα της 25ης Μαρτίου και ο Έλληνας, έστω και αν περνάει δύσκολες στιγμές, δεν θα το στερηθεί. Και ήδη οι ξανθιώτες σπέβδουν να το προμηθευτούν, δίνοντας όμως αυτή τη φορά περισσότερη βαρύτητα στις τιμές. Και πλέον βάσει αυτής γίνονται οι αγορές και όχι βάσει της προτίμησης του καθένα. Να ψωνίσετε ψάρι? Ναι. Τι θα ψωνίσετε? Θα δω, τι μ' αρέσει θα πάρω. Ό,τι μ' αρέσει. Θα κοιτάξετε περισσότερο τις... Θα κοιτάξετε περισσότερο τις τιμές? Βέβαια θα κοιτάξω. Έτσι όπως έγινε, δεν θα έχουμε να φάμε σιγά. Θα περάσουμε και την Κύπρο όπως έγινε η Κύπρο τώρα. Ποσότητα θα πάρετε ή ότι λιγότερο, έτσι ίσα ίσα να υπάρχει κάποιο ψάρι την 25η Μαρτίου? Θα πάρω όσο θέλω να φάω. Αυτό που θέλω να φάω, θα το πάρω. Θα κάνω οικονομία σήμερα. Αλλού και αλλού κάνουμε, εντάξει, όχι ότι δεν κάνουμε. Αλλά σήμερα πάρουμε ψάρι, θα πάρουμε, εντάξει. Παρ' όλα αυτά οικονομία είναι... κάνουμε, όχι ότι δεν κάνουμε. Ναι. Κάνουμε οικονομία. Παρ' όλα αυτά σήμερα για να γεμίσετε το τραπέζι θα πάρετε κάτι? Ναι, θα πάρουμε, εντάξει. Μια μέρα είναι, εντάξει. Τι ψάρι θα αγοράσετε? Θα πάρουμε αυτό. Γρυβάδι. Γρυβάδι. Θα κοιτάξουμε και κάτω κι άλλα μπακαλιαράκια, κάτι θα πάρουμε. Είναι κριτήριο για αυτές τις ημέρες η τιμή? Καλά είναι. Τα έβαλαν λίγο καπέλο, αλλά είναι η ημέρα, γι' αυτό. Το έβαλαν καπέλο λίγο, δεν πειράζει. Πρέπει να φάμε. Θα πάρετε ποσότητες? Όχι καλέ, μισή ο γρυβάτη πήραμε. Ίσα ίσα για να υπάρχει κάποιο ψάρι στο τραπέζι? Δύο άτομα είμαστε, εμείς δεν είμαστε κοριτσάκι. Οικογένεια μεγάλη δεν είμαστε, δύο άτομα. Από μια φετούλα θα φάμε. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες κοιτάνε αυτή τη μέρα να πάρουν ψάρι. Τι να κάνουν, 25 Μαρτίου είναι, για. Πρέπει να γλύψουμε. Ήρθατε για την αγορά ψαριού? Ήρθα να πάρω κανένα κιλό σαρδέλες, αλλά δεν μπορούσα να το πάρω κιόλας. Τι έκαναν, 7 ευρώ έχει το κιλό. Τι έκαναν. Πώς τις βλέπετε τις τιμές? Τιμές, βλέπεις 18 ευρώ, 20 ευρώ, 22 ευρώ. Σύνταξη παίρνουμε 580 φράγκα. Μπορεί να φτάσουν. Δεν φτάνουν, κορίτσια. Δεν φτάνουν. Παρ' όλα αυτά είναι μέρα αυτή σήμερα για να ψωνίσετε για την 25η Μαρτίου, έστω να υπάρχει και κάποιο ψάρι στο τραπέζι. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή, αλλά παίρνει ο κόσμος, ό,τι να είναι, παίρνει. Τι έκανα. Ανεργία, μεγάλη ανεργία. Δεν έχει δουλειά, ζευγή. Η νεολαία δεν έχει δουλειά, κορίτσια. Πού θα βγει αυτό, δεν το ξέρουμε κανένα, τι θα γίνει. Τι έκανα. Δεν θα πάρω τίποτα και θα φύγω. Ό,τι βρούμε εκείνο θα φάμε. Ήρθατε σήμερα να αγοράσετε ψάρι? Ναι, ήρθα να αγοράσω ψάρι σήμερα, αλλά τα βλέπω λίγο τσιμπημένα. Ακριβά είναι λίγο. Είναι σε σχέση με άλλες ημέρες προηγούμενες, τα βλέπετε πιο ακριβά? Σε άλλη αγορά, γιατί εδώ πρώτη φορά έρχομαι σήμερα, αλλά είναι πιο τσιμπημένα εδώ. Γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη κάτω και είναι πιο εύκολα και πιο φτηνά λίγο. Έτσι. Τι ψάρι θα πάρετε, θα κοιτάξετε την τιμή ή ό,τι σας αρέσει? Και τιμή, αλλά και να είναι φρέσκο. Πώς τις βλέπετε τις τιμές? Εντάξει, καλές. Τι ψάρι αγοράσατε? Ζήτησα βάτο, δεν είχε. Πήρα λίγο γαλαίο που είχα παραγγείλει και λίγα καλαμαράκια είπαμε. Είναι η προτίμησή σας ή κοιτάξετε και ανάλογα με την τιμή ότι βολεύει? Όχι, στην προτίμηση είναι πάντα. Πήρατε ποσότητες ή απλά να υπάρχει ένα ψάρι στο τραπέζι για την 25η Μαρτίου? Κανονικά για την οικογένεια. Βέβαια, το ψάρι που κυρίως καταναλώνεται τη συγκεκριμένη μέρα είναι ο μπακαλιάρος. Αλλά αυτό είναι κάτι που εξαρτάται και από τις τιμές, οι οποίες και θα καθορίσουν το ψάρι που θα υπάρχει στο κάθε τραπέζι.